σχέδια σκοματερές, λακκούβες και έλλειψη φωτισμού συνθέτουν την εφιαλτική καθημερινότητα δημοτών στην περιοχή της Φοινικιάς. Σκουπίδια. Αδέσχονται σκύλοι, το οποίο έχουν εδώ πάνω απάνω το κοινοκομείο του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα φέρνουν όλους τους σκύλους. Εδώ αυτός ο δρόμος εδώ έρχεται από πάνω από μια περιοχή που κατεβάζει πάρα πολλά νερά. Τα παιδιά που είναι από πάνω από τη Φοινιά δεν μπορούν να περάσουν εδώ ακριβώς να πάνε απέναντι με τις βροχές. Οι δρόμοι, θα τους δείτε κι εσείς, είναι απέσιοι. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τους λάκκους. Μας φτιάξουν κανένα λάκκο να σκοτωθούμε στον δρόμο. Και τα υπόλοιπα, εδώ δεν μπορούμε να πάμε κάτω με τα αμάξα μας. Έχουμε σπάσει όλα τα αμάξα από τους λάκκους. Όπως περιγράφουν δημότες, οι αρμόδιοι δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα καθημερινότητας τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον εν ώψη εκλογών. Τι να πούμε. Μεθαύριο που θα έχουν εκλογές και θα θένε ψήφους, θα μας ξέρουν πάλι εδώ πέρα. Θα μας θυμηθούν. Έχουν πάει κάτω, έχουν παραπονεθεί εδώ πέρα οι χωριανοί, το ίδιο είναι. Και το φωτισμό δεν έχουμε. Καλό φωτισμό το βράδυ και οι λακκούβες έχουν χαλάσει. Πόσες φορές έχω πάει στο συνεργείο το αυτοκίνητό μου, γιατί είμαστε σχολείο πάνω κάτω. Καθημερινά κάνουμε αυτό το δρόμο με τις λακκούβες και μια με τα σκουπίδια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα θα ανοίγει και ο καιρός. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν εμφανίζεται εδώ κανένας. Τώρα πιστεύουμε τις εκλογές θα εμφανιστούν. Ο ένας και ο άλλος μας λένε τα προβλήματά τους. Να γυρίσουν το κεφάλι τους και να έρθουν προς τη Φοινιά μία βόλτα. Δεν λέμε πολλά πράγματα. Μία βόλτα, ελάτε παιδιά. Ελάτε να δείτε την ομορφιά που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Υποτίθεται ότι είμαστε Δήμος Ηρακλείου. Να κάνουν και κανένα έργο. Όχι μόνο φέρτε, να βάλουν και κανένα φράγκο να φτιάξουν καμιά λακκούβα. Να ρωτήσω κάτι, εδώ ο Δήμος δεν έχει έρθει καθόλου να μπαλώσει λακκούβα. Ήρθε ο Δήμαρχος εδώ πέρα μια μέρα, αλλά τον είχε πάρει ο ύπνος. Και μας είπε ότι δεν έχω λεφτά, ναι. Το 7 να σας το φτιάξω στον δρόμο. Αλλά μόλις μπει το 8 θα σας ολοκληρώσω. Τον δρόμο. Ναι, αλλά ήταν όνειρο, έβλεπε και την ώρα. Δημότες διαμαρτύρονται και το φαινόμενο των αυτοσχέδιων χωματερών, οι οποίες λουλούνται και μεγαλώνουν από τα μπάζα, ογκώδια αντικείμενα και κάθε είδους σκουπίδια σε διάφορα σημεία της Φοινικιάς που εναποθέτουν ασυνείδητοι πολίτες. Είναι αιστεία μολύνσεως τα σκουπίδια να περνάμε και να μυρίζουν. Τώρα εύχομαι να βρεθεί μια σωστή λύση και να είναι όλα καλά. Μιλάμε για 30 περίπου σημεία σε όλο το διοικητικό φάσμα του Δήμου Ηρακλείου. Συνεχίζουμε όμως απρόσκοπτα την προσπάθεια καθαρισμού αυτών των περιοχών και πλέον έχουμε στα χέρια μας και τη δυνατότητα μέσω της υλοποίησης των πράσινων σημείων να μπορέσουμε να προσφέρουμε τον τρόπο και το χώρο διάθεσης αυτών των αποβλήτων. Και στην ευρύτερη περιοχή της Λεωφόρου Κνώσου, απέναντι από νεκροταφείο, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε παρόμοιες εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και σε οικόπεδο του Δήμου, όπως υποστηρίζουν δημότες οι οποίοι έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους. Αυτό το οικόπεδο ανήκει στο Δήμο εδώ και πολύ καιρό. Είχε αγοραστεί, δεν ξέρω πριν από πόσα χρόνια. Ήρθε ο εργολάβος που κλάδεψε τα δέντρα στο δρόμο. Έβαλε και αυτό στα μπάζα του. Πήρα και στο Δήμο 2 φορές τηλέφωνο. Σας είπα. Τη δεύτερη φορά μου είπε μια κυρία, λέει ναι, μου το είχαν ξαναπεί αυτό. Αυτό μου είπαν. Τίποτα. Εκεί μείναμε.